Να περάσουμε και στα της Αμερικής. Βέβαια, περιμένουμε αγωνία να μας δώσει εκεί λίγο το κλίμα, τι γίνεται. Να πω λοιπόν ότι σε 2-3-4 ώρες θα γίνουν αυτά τα γένεια στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος. Από τον Αρχιεπίσκοπο έχω πληροφορηθεί. Θα δω, θα είμαι εκεί. Θα σου έχω ρεπορτάζ δηλαδή την Κυριακή. Θα εγγενιάσουν κάποιο γραφείο μέσα στην ενορία και του Αγίου Σπυρίδωνος. Αυτό είναι το ένα πρέπει να πω. Από ό,τι είδα κάποιες φωτογραφίες που ανέβασε ο κύριος Φλώρος, επισκέφθηκε χθες το προξενείο, το γενικό πρόξενο. Και κάτι ακόμα, φαίνεται ότι επισκέπτονται και μεμονωμένα κάποιους ομογενείς. Δεν ξέρω. Δεν έχω πληροφόρηση. Χθες το βράδυ ήμουνα με τον πρόεδρο του Πανκερκυραϊκού, τον Θεόδωρο Δουκάκη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάντα φιλόξενος και ο μπαμπάς, ο πατέρας του, και ο Γιάννης Δουκάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριδα. Και ο Γιάννης Δουκάκης, αλλά και ο Θόδωρος, πάντα είναι φιλόξενοι. Και κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα, βρισκόμαστε. Και πρέπει να σου πω ότι εκεί έβγαλε και είδηση. Δηλαδή. Έβγαλε και είδηση. Η είδηση είναι ότι δεν θα παρελάσει ο Πανκερκυραϊκός. Πολύ σημαντική. Ο Πανκερκυραϊκός δεν θα παρελάσει. Βέβαια, οφείλω να πω ότι ο Θόδωρος Δουκάκης, ο πρόεδρος δηλαδή του Πανκερκυραϊκού, όπως μου είπε, είναι στενοχωρημένος με την εξέλιξη αυτή της φιλαρμονικής, της παλαιάς φιλαρμονικής. Το ότι δεν είναι εδώ η φιλαρμονική, είναι στενοχωρημένος. Πάντως, ο Πανκερκυραϊκός δεν θα παρελάσει. Μπορεί να παρελάσει η κυρία Δήμαρχος. Δεν θα καλύψει το κενό του Πανκερκυραϊκού, είναι το μόνο σίγουρο. Να παρελάσει. Αφού δεν θα παρελάσουν Κερκυραίοι ομογενείς, ας παρελάσει η κυρία Ιδραίου με τον κύριο Φλώρο εκεί. Μπορούν να παρελάσουν εκεί. Και το λέω αυτό. Γιατί? Γιατί η κυρία Ιδραίου βρήκε την ευκαιρία, κάποια πρόσκληση έστειλε ο παπάς ενορίας, κάποιος έστειλε μια πρόσκληση για να έρθει στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να σου πω το εξής. Η πρόσκληση είναι στη Δήμαρχο της Κεντρικής Κέρκυρας. Σωστά. Δεν εκπροσωπεί όλη την Κέρκυρα, η κυρία Ιδραίου.